Κοιτάξτε, το κράτος δεν είναι εδώ για να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση όταν προκύπτει. Φυσικά θα το κάνει. Αλλά πώς προετοιμάζεις ή πώς είσαι προετοιμασμένος κράτος για να αντιμετωπίζεις μια κατάσταση. Και εδώ εσείς έχετε πλούσια εμπειρία στην καρδίτσα, όχι μόνο στο ζήτημα της υγείας, των νοσοκομείων προκειμένου ή της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και πλημμύρες. Και ο Ιαννός και αργότερα η δεύτερη πλημμύρα τότε. Κάναμε περιοδίες, τα έχουμε δει. Που αν είχαν πάρθει αυτά που λέμε τα μέτρα πρόληψης, θα είχαν σωθεί περιουσίες, θα είχαν σωθεί ζωικά κεφάλαια και πάει λέγοντας. Και όλη η πόλη θα γινόταν μια λασκούπολη. Θυμάμαι τότε που είχαμε έρθει και τι είχαμε δει. Θέλω να καταλήξω ότι εδώ απέναντί σας έχετε μια πολιτική η οποία διαχρονικά εφαρμόζεται, έχει να κάνει με το πώς το δημόσιο σύστημα υγείας θα μετατραπεί σε πιο εμπορευματοποιημένη και πιο ενισχυμένη επιχειρηματική λειτουργία, που μια σειρά από αποφάσεις και νομοθετήματα όλων των κυβερνήσεων, μπορούμε να τα αναφέρουμε και πιο συγκεκριμένα αν θέλετε, οδήγησαν και οδηγούν την κατάσταση και θα την οδηγήσουν και με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και με το πρόσφατο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια, όπως επίσης και για το νέο ΕΣΥ, οι εξαγγελίες, νομίζω ότι θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό.